Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή 14 Μαΐου. Αυτό το πρωινό βρισκόμαστε εδώ στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η θεματική με την οποία θα ασχοληθούμε για τα επόμενα 40 λεπτά αφορά την περιφερειακή διακυβέρνηση. Ένα κρίσιμο ζήτημα για τη χώρα μας, ένα μεγάλο διακύβευμα για την επόμενη μέρα της πανδημίας και όχι μόνο. Η συγκρότηση και το πέρασμα από μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε μια περιφερειακή διακυβέρνηση και ο όρος ακούγεται πολύ ελκυστικός. Και σίγουρα για τα επόμενα χρόνια θα είναι νομίζω και η μεγάλη στόχευση, έτσι ώστε να κατευθυνθούμε σε περισσότερη αυτονομία για τις περιφέρειές μας και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία βεβαίως με την κεντρική διοίκηση, να αναπτυχθεί ένα τέτοιο μοντέλο όπου και οι περιφέρειες να έχουν το δικό τους μερίδιο διακυβέρνησης. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που είναι μαζί μας εδώ. Καταρχήν ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορίδης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ μαζί μας. Όπως επίσης και τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας. Επίσης, είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης. Και στη συζήτησή μας επίσης συμμετέχει ο κύριος Σπύρος Φλογαίτης. Είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Για όσους δεν γνωρίζουν τον EPLO, είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα την Αθήνα και ο οργανισμός αυτός ουσιαστικά στοχεύει στη δημιουργία και διάδοση γνώσεων στον χώρο της διακυβέρνησης και του δημοσίου δικαίου. Εκτός όμως από αυτή την ιδιότητα, κύριε Φλογαίτη, έχετε διατελέσει και δύο φορές υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης, αν θυμάμαι καλά, το 2007 και το 2009. Οπότε και η δική σας συνεισφορά, νομίζω, στη συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Για το τεχνικό της υπόθεσης, προτείνω, αν είστε σύμφωνοι, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε, όπως και κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Φλογαίτη, με μια δική σας σύντομη εισήγηση της τάξης των 7 λεπτών, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναπτύξουμε περαιτέρω κάποια ζητήματα τα οποία θα προκύψουν από τη συζήτηση. Εφόσον είμαστε σύμφωνοι, λοιπόν, εφόσον υπάρχει ομοφωνία, κύριε Βορίδη, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Φόρουμ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση αλλά και για την επιτυχημένη διοργάνωση. Ελπίζω ότι του χρόνου θα επανέλθουμε στον χώρο από όπου το Φόρουμ ξεκίνησε, στους Δελφούς, και ότι θα είμαστε και με πολύ λιγότερους περιορισμούς. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε λίγο να παρουσιάσω την προσέγγιση την οποία έχουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης αλλά και της εξέλιξής της και τον τρόπο με τον οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αν ρωτήσετε τους κύριους περιφερειάρχες ποια είναι τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε τακτικά, θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο για τη συνεργασία αλλά και την Ένωση Περιφερειών για την συνεργασία με την οποία έχουν με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αν ρωτήσετε λοιπόν τους περιφερειάρχες ποια είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν, βεβαίως υπάρχουν θέματα, να το πω πιο ενορατικά, πιο μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχουν και σκληρές πραγματικότητες, καθημερινότητες, τις οποίες πρέπει να επιλύσουμε. Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται βήμα-βήμα, να οριμάζουν, να φτάνουμε σε ένα σημείο, ας το πω, ιδανικής ή θετικής συμπαστώσης λειτουργίας, να έχουμε λύσει τα βασικότερα μας ζητήματα, προτού φορτώνουμε και άλλα πράγματα στην ατζέντα μας. Επομένως, λίγο σας παρουσιάζω τη μεθοδολογία με την οποία εγώ θα προσεγγίσω το επόμενο διάστημα τα ζητήματα αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι αν τους ρωτήσετε, ελπίζω ότι θα σας πούνε αυτά που μου λένε και εμένα όταν τους ρωτάω, και κυρίως θα σας πούνε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην λειτουργία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εγώ θεωρώ ότι ο θεσμός έχει ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα από την, ας το πω, χρονική στιγμή της θεσμοθέτησης του αιρετού περιφερειάρχη και της μετάβασης από την νομαρχία, στην αιρετή νομαρχία, στην αιρετή περιφέρεια. Δεν ήταν αυτονόητα βήματα, υπήρχαν και εκεί δυσκολίες και κίνδυνοι. Θεωρώ όμως ότι προχώρησαν αρκετά. Οι περιφερειακές αυτοδιοίκησεις έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα, συνεισφέρουν
στον πολίτη πολύ σημαντικά πράγματα, αποτελούν ίσως το βασικότερο περιφερειακό μας αναπτυξιακό εργαλείο και πάρα πολλά θα στηριχτούν επάνω τους και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η χώρα μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει με μεγάλη ταχύτητα τα ζητήματα της ανάπτυξης και της ανάκτησης των οικονομικών μεγεθών που έχασε κατά την περίοδο της πανδημίας. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο φαίνεται να αποτελεί δυσκολία, τι δημιουργεί σήμερα πρόβλημα? Θα σας πούν ότι ένα από τα βασικότερα ζητήματα είναι η σχέση ουσιαστικά του κράτους με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και κυρίως αυτό εστιάζεται στη σχέση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της ασκήσεως της εποπτείας που κατά το Σύνταγμα έχει το κράτος επί των οργανισμών αυτοδιοίκησης, άρα και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και επί των περιφερειών. Και επομένως, εκεί εντοπίζονται καθυστερήσεις, αγκυλώσεις, δυσλειτουργίες και σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας πούν ότι αυτός ο έλεγχος νομιμότητας αποκτάει έναν χαρακτήρα ευρύτερο, καθώς πίσω από τον έλεγχο αυτό ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις να επισέρχεται και η έννοια του ελέγχου της σκοπιμότητας δια της ερμηνευτικής οδού. Ωστόσο, άρα λοιπόν ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε είναι η, ας το πω, πανθομολογούμενη, μπορώ να πω, δυσλειτουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Λέω πανθομολογούμενη γιατί δεν είναι η γνώμη των περιφερειαρχών μόνο. Θα μπορούσε κανείς εδώ, ακριβώς επειδή ασκείται ο έλεγχος νομιμότητας, να πει ότι, να είναι κανείς και επιφυλακτικός, αν θέλετε, σε αυτή την κριτική, είναι η αντίσταση ενδεχομένως του ελεγχόμενου. Αλλά αυτή η κριτική έρχεται και από τους εργαζόμενους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, έρχεται πολλές φορές και από τους ίδιους συντονιστές που εστιάζουν σε μία σειρά ζητημάτων. Αυτό πολλές φορές έχει ανοίξει την λεγόμενη συζήτηση της, ας το πω, παράκαμψης του ελέγχου της αποκεντρωμένης διοίκησης και έχουν ακουστεί πολλά μέχρι και του σημείου της καταργήσεως των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το σίγουρο είναι ότι για πολύ χρονικό διάστημα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τη σχέση αποκεντρωμένης διοίκησης και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και αυτή μεταφράζεται πολλές φορές και σε μια συζήτηση για τις αρμοδιότητες των μεν και των δε, δηλαδή των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειακών αυτοδιοίκησεων. Η προσέγγιση που έχω εγώ είναι η εξής. Έχω δεσμευτεί ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να παρουσιάσω μια συνολική παρέμβαση πάνω στο ζήτημα της εποπτείας των ΟΤΑ. Η εποπτεία των ΟΤΑ πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου, αποτελεσματική, ουσιαστική, λειτουργική και λυτή. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχουμε αύξηση της ταχύτητας ώστε να μην χρονίζουν αποφάσεις οι οποίες μένουν εκεί για έλεγχο και εν τέλει υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Τι άλλο σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναδούμε με ουσιαστικό τρόπο τι είδους έλεγχος θέλουμε να είναι αυτός και για ποια μεγέθη και για ποιες αποφάσεις και εν συνεχεία και είναι ακόμα στο πεδίο της εποπτείας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μία δραστηριότητα που ακριβώς από το Σύνταγμα ανατίθεται στο κράτος. Το αν αυτή η δραστηριότητα θα ασκείται από αποκεντρωμένες διοικήσεις ή θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η έννοια της αποκεντρωμένης διοίκησης να μετατραπεί σε ένα είδος αποκεντρωμένης κρατικής υπηρεσίας, αυτό είναι μία συζήτηση που πάντα έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα. Δεύτερο θέμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει είναι να αξιολογήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τον θεσμό του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δούμε αν αυτός ο θεσμός έχει λειτουργήσει. Παρουσιάστηκε τότε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία οδηγεί στην αποκομματικοποίηση της διοίκησης. Φαίνεται ότι ο θεσμός αυτός, εξαιτίας του ότι στην πραγματικότητα ο συντονιστής είναι ένας υπάλληλος με στάτους γενικού διευθυντή, που όμως ασκεί πολλαπλές αρμοδιότητες πολλών υπουργείων, ενδεχομένως έχει δημιουργήσει και αυτός και έχει συμβάλει και αυτός σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα των, αν θέλετε, της συνεργασίας κράτους και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το τρίτο ζήτημα βεβαίως είναι το θέμα της στελέχωσης, το γεγονός ότι ακόμα οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν έχουν καν οργανισμούς, είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση ανοίγει και η συζήτηση, η περαιτέρω συζήτηση των αρμοδιοτήτων.
Η περαιτέρω συζήτηση των αρμοδιοτήτων πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι, πρέπει να γίνεται με απόλυτη συνεννόηση με τις περιφερειακές αυτοδιοίκησεις και πρέπει επίσης να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η μεταβίβαση θα συνοδεύεται από αυτό που πάντοτε έχουμε πει και στο οποίο όλοι συμφωνούμε, αλλά δεν τηρείται πάντοτε, κυρίως από την πλευρά του κράτους, με την αντίστοιχη μεταβίβαση των πόρων και του προσωπικού. Δηλαδή, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αλλά στην πραγματικότητα χωρίς αντίστοιχες δεσμεύσεις, είναι κάτι το οποίο δεν θα βελτιώσει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένουν οι πολίτες από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν. Έχω καλύψει το 7 λεπτό. Ναι, εντάξει, είμαστε στα 8. Μπορώ να σταματήσω. Ναι. Μισή κουβέντα μόνο για το ευρύτερο. Θεωρώ λοιπόν ότι αμέσως, στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που πρέπει άμεσα να φτιάξουμε είναι αυτή τη σχέση. Αυτό νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ την εργασία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Θα λύσει ένα από τα βασικά και δομικά προβλήματα τα οποία έχουν. Αφού γίνει λοιπόν αυτή η παρέμβαση, εκεί νομίζω ότι μετά μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε ευρύτερα για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων, μέχρι και του σημείου αυτού που θέσατε, που αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα πιο σύνθετο ζήτημα, δηλαδή τη μεταβίβαση κανονιστική αρμοδιότητα προ τι περιφερειακέ αυτοδιοίκησει. Αλλά η σειρά των πραγμάτων νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτή. Ας λύσουμε τα θέματα με τα οποία πονάμε τώρα, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία πονάμε τώρα και είναι δυσλειτουργίες και είναι δυσλειτουργίες οι οποίες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στη δουλειά, στην αποτελεσματική λειτουργία των περιφερειαρχών και των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και μετά ας προχωρήσουμε τη συζήτησή μας περαιτέρω. Μάλιστα. Αλλά ας ξεκινήσουμε να λύνουμε θέματα. Κύριε Υπουργέ, συνοψίζοντας, η μεταρρύθμιση που πρόκειται να φέρεται το επόμενο διάστημα εστιάζεται σε 4 άξονες, αν κατάλαβα καλά. Έχουμε ταχύτητα από τη μία πλευρά, θεσμική συγκρότηση, στελέχωση και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων. Νωρίτερα αναφερθήκατε στην εποπτεία των περιφερειακών και των αποκεντρωμένων αυτοδιοικήσεων. Αυτός ο έλεγχος που σας ασκείται, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πατούλη, σας ασφιχτιά? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα σε αυτό το πολύ σημαντικό οικονομικό φόρουμ των αδελφών. Είναι αλήθεια ότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ασφιχτικός κλοιός από κανέναν, αρκεί να είναι αξιόπιστος, να είναι σύντομος και να είναι αποτελεσματικός. Όμως, αν με επιτρέψετε να πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, για να μπορέσουμε και είναι ευκαιρία και μέσα από αυτό το φόρουμ, αλλά και ευκαιρία και της κυβερνήσεως και του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βορίδη, να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικές αλλαγές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς τις εννόησε λίγο πριν μέσα από τη δική του τοποθέτηση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε στο μοντέλο του επιτελικού κράτους, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που έχει βασικό συστατικό την περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο σήμερα. Το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο, όχι οι ανεξάρτητες αρχές του. Το κεντρικό κράτος. Η αυτοδιοίκηση παραμένει δέσμη επιλογών και αποφάσεων που λαμβάνονται πολλές φορές ερήμην της αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινωνιών. Εδώ και δεκαετίες όλοι μιλάμε για αποκέντρωση, για αποκεντρωμένη διοίκηση και έχουμε βγάλει και βαρύγδουπες αλλαγές, οι οποίες δώσανε μια μεγάλη τάση προφανώς αλλαγών, όπως Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης, αλλά δεν δώσαμε ουσία και περιεχόμενο. Μιλάμε διαρκώς για μεταβίβαση ρόλων, αρμοδιοτήτων, συνθήκων, αλλά οι αλλαγές κυρίως και οι τελικές αλλαγές, οι οποίες έγιναν και τελευταία, ήταν των εκλογικών νόμων, που μάλλον υπηρέτησαν κομματικές σκοπιμότητες και όχι το συμφέρον των πολιτών, κατά την άποψή μας. Αν και γιορτάζουμε τα 40 χρόνια πλέον μέσα στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό μοντέλο που στηρίζεται πολύ στην περιφερειακή και τοπική διακυβέρνηση, εξακολουθούμε από αυτό να απέχουμε αρκετά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό καταρχήν να συμφωνήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να περάσουμε σε αυτή την επόμενη μέρα και ότι πρέπει να φέρουμε το κράτος πιο κοντά στον πολίτη, στις καθημερινές του ανάγκες, μέσα από την αξιοποίηση του αυτοδιοικητικού θεσμού, όπως γίνεται σήμερα στην Ευρώπη. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να τολμήσουμε για να σχεδιάσουμε πολιτικές από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω,
λαμβάνοντας υπόψη τον παλμό των κοινωνιών και όχι να επιβάλλουμε πολιτικές από πάνω, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι χρήσιμες μέχρι σήμερα. Η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού τι μας έδειξε? Υποχρέωσε να κάνουμε μέσα σε ελάχιστους μήνες όσα δεν κάναμε πολλά χρόνια πριν, δηλαδή την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Άρα τι δείχνει? Αν τολμήσουμε, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Και γι' αυτό όχι μόνο έγινε δεχτό με ικανοποίηση από την κοινωνία, αλλά και απέδειξε πως όταν θέλουμε, αυτό γίνεται εύκολα. Άρα λοιπόν, εχθρός μας δεν είναι ο χρόνος, ούτε ο τρόπος, αλλά η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα αυτών των αλλαγών. Η έλλειψη διάθεσης να δώσουμε στην αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να φέρει τους θεσμούς του κράτους πιο κοντά στον πολίτη. Η πανδημία έδειξε ότι ισχύει η δύναμη, η αλληλεγγύη, η αξία των περιφερειακών και τοπικών αρχών που ήταν στην πρώτη γραμμή άμυνας για την υγειονομική κρίση ήταν πολύ σημαντική. Οι μετρήσεις που γίνονται εξάλλου και αποτυπώνονται από το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο αναδεικνύεται ότι οι πολίτες εμπιστεύονται σήμερα περισσότερο περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν κάνει για αυτούς στη διάρκεια της πανδημίας περιφερειάρχες, δήμαρχοι και άλλοι συμβούλοι επομένως. Με συγκεκριμένα λοιπόν βήματα και ξεκινώντας από την οικονομία, πρέπει να κάνουμε γρήγορα και θεωρώ, το επαναλαμβάνω επ' αφορμής που είναι εδώ και ο Υπουργός και ξέρω, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε διαβουλευτεί και τη δική του θέληση και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξο ότι θα γίνουν βήματα. Πρέπει όμως να το τολμήσουμε αμέσως. Σημαίνει λοιπόν σήμερα ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο και λόγο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων επ' αφορμής που βρισκόμαστε σήμερα και στην επανεκκίνηση οικονομίας μας και μέσα από το ΕΣΜΑ και από το Εθνικό Σχεδιασμό της Ανθεκτικότητας, ακόμα και από το Αντώνη Τρίτσης. Και δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι απλώς ως τροχονόμοι μέσα σε κλεισμένα έργα απλώς λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες τοπικών κοινωνιών εκείνοι οι οποίοι μας τα διαθέτουν, αλλά όλοι μαζί να έχουμε διαβουλευτεί για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. Στην περιφέρεια Αττικής, για να φέρω ένα παράδειγμα, απολέσαμε πάνω από 200 έμπειρα στελέχη τα οποία μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του κράτους. Για ποιο λόγο λοιπόν όμως μπορούμε αυτή τη στιγμή εμείς να είμαστε αξιόπιστοι στις υπηρεσίες μας, όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε καν τους δικούς μας εργαζόμενους για να γίνουμε αξιόπιστοι? Και βέβαια θα έλεγα, γιατί να υπάρχει τόση μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ των στελεχών των Υπουργείων και των στελεχών των περιφερειών, ακόμα και των ομοιόβαθμων εργαζομένων και υπηρεσιακών παραγόντων? Με αυτά λοιπόν τα ζητήματα θεωρούμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε άμεσα και να τα αλλάξουμε. Για να μην κουράσω, επειδή μιλήσατε και για την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση λίγο πριν και μίλησε και ο Υπουργός, θεωρώ ότι μπορούν να μεταβαστούν σημαντικές αρμοδιότητες της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης. Οι περιφέρειες στη χώρα μας είναι αρκετά όριμες και έχουν μεγάλη εμπειρία να διαχειριστούν πολύ σημαντικά θέματα που σήμερα οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις εκείνες εφαρμόζουν ή διαχειρίζονται. Εμείς θεωρούμε λοιπόν απολύτως αναγκαία μία μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις προς τις περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση, οι περιφέρειες είναι έτοιμες να αναλάβουν μια σειρά από αυτές, οι οποίες εκ της φύσεώς τους μπορούν να ασκηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτό το επίπεδο, με βάση την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της επικουρικότητας, της εγκύτητας, της αποτελεσματικότητας. Αυτό μας το επιβάλλει και η διεθνής και η ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και αυτό αποδεικνύεται και υποδεικνύεται κάθε μέρα και από την εμπειρία όλων μας. Έχουμε θέσεις και προτάσεις. Είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός, η σημερινή ηγερσία του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση, θα είναι πολύ σύντομα σε θέση πλέον να εφαρμόσει και να κάνει νομοθετικές διαδικασίες αλλαγών. Μάλιστα. Σας συγχαίρω πάντως, κύριε Πατούλη, σαν να είχατε το χρονόμετρο, έτσι, ούτε καν στα 7 λεπτά. Ήσασταν συνεπέστατος. Πάντοτε. Τώρα, να περάσω στον κύριο Φαρμάκη, διότι από όλα όσα προκύπτουν μέχρι στιγμής, κύριε Φαρμάκη, από τη συζήτηση που έχουμε,
Το κεντρικό θέμα, η κεντρική παθογένεια που διαπιστώνει κάποιος και από τα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού και του ομολόγου σας, του κυρίου Πατούλη, είναι το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και όπως είπε και ο κύριος Πατούλης πριν από λίγο, τουλάχιστον η περιφέρεια Αττικής, η θέση της είναι ότι χρειάζεται μια μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις αποκεντρωμένες αυτοδιοίκησεις στις περιφέρειες. Διάβαζα πρόσφατα σε μια συνέντευξή σας κάτι που μου άρεσε πολύ, ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση χρειάζεται πλαίσιο, δεν χρειάζεται ράγες, γιατί οι ράγες είναι κάτι περιοριστικό. Πείτε μας περισσότερα γι' αυτό. Καταρχάς, να σας καλημερίσω όλους, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι ανάμεσά σας και να συζητήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ακούστηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι τώρα και θα μπορούσε κανείς να μιλάει για ώρα. Ωστόσο, θα πάρω πάσα από την ερώτηση, θα την δεχτώ την πάσα και θα σας πω ότι τι σημαίνει τοπική διακυβέρνηση, περιφερειακή διακυβέρνηση. Σημαίνει ένας τρόπος διοίκησης, ένα μοντέλο διοίκησης μέσα από το οποίο μπορούν να εμπεδώνονται και να πραγματώνονται πολιτικές, οι οποίες, όπως πολύ σωστά ακούστηκε από τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πατούλη, νωρίτερα, έρχονται και γίνονται οι περιφερειακές πολιτικές, εθνικές, στρατηγικές και πολιτικές, αντίστοιχα. Και όχι το bottom-up που λέμε και όχι το από πάνω προς τα κάτω. Αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το ζήσαμε, και επειδή μου αρέσει να μιλώ με παραδείγματα, το ζήσαμε στην πρόσφατη κρίση, την οποία ακόμα διανύουμε, της πανδημίας. Πριν ένα χρόνο, η χώρα μας και ολόκληρος ο πλανήτης μπήκε σε αυτό το τούνελ της πανδημίας. Δεν μπορούσαμε σίγουρα όλοι να καταλάβουμε από την αρχή ούτε το μέγεθος, ούτε την έκταση, ούτε φυσικά τη διάρκεια, ούτε τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα αυτής. Οι αλλαγές που γίνανε ήταν ιστορικές. Κάνω μια μικρή αναδρομή για να πάρουμε παραδείγματα από αυτά που έχουμε ζήσει τον τελευταίο χρόνο. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι το ψηφιακό άλμα. Αυτό που ακούστηκε πολύ σωστά νωρίτερα. Αναγκαστήκαμε από τις καταστάσεις να κάνουμε ένα ψηφιακό άλμα. Τι έγινε μέσα από αυτό, τι μας οδήγησε αυτή η μεγάλη αλλαγή, να καταλάβουμε όλοι, πρώτα η διοίκηση και φυσικά οι πολίτες. Την αξία της ψηφιακής διακυβέρνησης, την αξία των νέων τεχνολογιών, διαδικασίες που παλιότερα κάναμε εβδομάδες, μήνες, χρόνια να γίνουν, τώρα γίνονται με ένα κλικ. Και αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε κάνει ένα άλμα, λοιπόν, το οποίο έφερε μια αλλαγή η οποία ήρθε για να μείνει. Και ήρθε για να μας διδάξει πώς έπρεπε να το κάνουμε χωρίς να αναγκαστούμε. Γιατί άλλες χώρες και άλλες περιφέρειες τα είχαν νωρίτερα. Δυστυχώς εμείς αναγκαστήκαμε να το κάνουμε τώρα. Αλλά πάλι καλά. Άλλη μεγάλη αλλαγή ήταν το γεγονός ότι πλέον βιωματικά και όχι θεωρητικά η υγεία κατέστη πρώτη προτεραιότητα. Και όλοι καταλάβανε ότι δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη σε προτεραιότητα πολιτική για όλους, είτε για την κεντρική εξουσία, είτε για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Μία άλλη όμως αλλαγή και η τρίτη, και έρχομαι στο θέμα μας, είναι ακριβώς η αξία της ενδυνάμωσης της περιφερειακής διακυβέρνησης. Μιας περιφερειακής διακυβέρνησης που πραγματώνεται μόνο μέσα από τη συνέργεια. Συνέργεια κεντρικής εξουσίας και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Συνέργειες που γίναν πράξη στην διάρκεια αυτής της πανδημίας, γιατί αλλιώς, πιστέψτε με, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα που έχουμε, που πιστεύω ότι έχουμε καλά αποτελέσματα, μια καλή σε σχέση με άλλες χώρες και άλλες περιοχές διαχείριση, με τα προβλήματά της. Φυσικά, δεν υπάρχει εγχειρίδιο σε τέτοιου είδους κρίσεις, δεν υπάρχει εγχειρίδιο αντιμετώπισης αυτών των κρίσεων και σίγουρα η πρόκληση είναι μπροστά. Από την άλλη όμως, τι βγήκε σαν συμπέρασμα, ότι οφείλουμε να συνεργαστούμε και οφείλουμε να πέσουμε πάνω στο πρόβλημα ο καθένας με τις αρμοδιότητές του. Εκεί υπήρξαν τα προβλήματα. Επικαλύψεις, γραφειοκρατίες και η ανάγκη να καταλάβουμε ότι περιφερειακή διακυβέρνηση δεν είναι απλά να δώσω αρμοδιότητες και πόρους. Πολύ σωστά ακούστηκε από τον Υπουργό και είναι το πρώτο βήμα. Από την άλλη όμως είναι και η ουσία της πολιτικής. Γι' αυτό και μίλησα στην τοποθέτηση που είπατε για το πλαίσιο. Η κεντρική εξουσία έχει τη συνολική εικόνα, έχει την ευθύνη της χάραξης της κεντρικής πολιτικής και της στρατηγικής και οι περιφέρειες όμως τι έχουν. Έχουν την εγκύτητα, την αρχή της εγκύτητας για την οποία μίλησε ο συνάδελφός μου, ο κ. Πατούλης, η οποία τι σημαίνει.
σημαίνει ότι οι περιφερειακές διοικήσεις και οι δημοτικές αυτοδιοικήσεις είναι πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη, άρα έχουν την αποκριστάλλωση της εικόνας αυτής, η οποία ακριβώς μέσα από τη συνεργασία με τις κεντρικές εξουσίες μπορεί να αποτελέσει και την λύση στην όποια πολιτική θα χρειαστεί να λάβουν ομού και οι δύο μαζί. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να το μάθουμε γρήγορα και θα πρέπει να είναι να μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα, το οποίο ακριβώς είναι η εμπέδωση αυτής της περιφερειακής διακυβέρνησης. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, όπως πολύ σωστά ακούστηκε. Σίγουρα η λογική και τα βήματα τα οποία μπήκαν από τον Υπουργό κινούνται προς την κατεύθυνση των άμεσων, των ζωτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας όλοι οι περιφερειάρχες και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε το δικαίωμα αλλά και την βούληση να κάνουμε ακόμα καλύτερο τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί η ποιότητα της διακυβέρνησης του τόπου μας είναι και ο μόνος δείκτης που μπορεί να αποτελέσει για ένα καλύτερο αύριο. Άρα, όταν μιλάμε για περιφερειακή διακυβέρνηση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για αρμοδιότητες, δεν μιλάμε μόνο για πόρους. Μιλάμε για ανάγκες συνεργασιών, ανάγκες bottom-up πολιτικών και φυσικά σεβασμού μίας εκάστης των εξουσιών. Μάλιστα. Τώρα, απλά διευκρινιστικά, κύριε Φαρμάκη, ως προς αυτό που είπατε, σε σχέση με τις τοπικές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει κάποιος και να ασκήσει ουσιαστική περιφερειακή διακυβέρνηση, θα διακρίνετε κάτι? Έχετε εσείς κάποια πρωτοβουλία τέτοια που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε? Κοιτάξτε, μιλώντας για παραδείγματα και επειδή δεν μπορεί να μιλήσουμε αυτή την περίοδο για τίποτα άλλο πέραν της κρίσης του κορονοϊού και της πανδημίας, η οποία αποτέλεσε μάθημα και μεγάλη πρόκληση για όλους, και για την κυβέρνηση και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτή την κρίση αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο συνεργατικά. Σε αυτή την κρίση, μιλώντας για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορώ να πω ότι λάβαμε από την αρχή πολιτικές, όπως για παράδειγμα για την υγεία, κινητοποιήσαμε πόρους πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα για να στοχεύσουμε πού? Στον πυρήνα του προβλήματος που στην αρχή, σε εκείνο το χρονικό διάστημα, δεν ήταν άλλο από την ενίσχυση του υγειονομικού χάρτη. Δηλαδή, μεθ, ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα νοσοκομεία μας. Ο υγειονομικός μας χάρτης. Θα μπορούσε να πει κανένας, μα δεν είναι αρμοδιότητά σας. Έτσι δεν είναι? Όμως αυτό είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Να παίρνεις πρωτοβουλίες και δεν σταθήκαμε εκεί. Όπως 21 εκατομμύρια ευρώ για τις ενεργειακές φτώχειες είναι. Και όχι μόνο. 21 εκατομμύρια ευρώ δαπανίσαμε για την πρόσληψη επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Πρόσληψη. Για μισθούς. Μάλιστα. Αυτό και πάλι ξεπερνάει με την κλασική έννοια αρμοδιότητές μας. Και δεν σταθήκαμε εκεί. Σταθήκαμε και δίπλα και στην αντοχή της κοινωνίας στο επόμενο βήμα, όχι μόνο του κορονοϊού σαν υγειονομική κρίση, αλλά και σαν οικονομική κρίση. Ενισχύσαμε τις τοπικές επιχειρήσεις μας με πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μία σειρά πόρων, οι οποίοι δίνονται από τα ΠΕΠ μας, πόροι οι οποίοι έχουν κατευθυνθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω φυσικά των αποφάσεων της κυβέρνησης, εκχωρήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ίσως καταστατικά ορίζονται για μας, για τις περιφέρειες. Και όμως το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όμως όταν σχεδιάζουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όταν μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, όταν μιλάμε για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, οι περιφέρειες πρέπει να είναι εκεί. Μάλιστα. Πρέπει να είναι εκεί στις επιλογές, στο σχεδιασμό, στις κατευθύνσεις. Γιατί χωρίς τις περιφέρειες, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Φλογαϊτή, ακούσαμε τον κύριο Φαρμάκη να λέει, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, πως μια καλή περιφερειακή διακυβέρνηση οδηγεί σε μια καλή κεντρική διακυβέρνηση. Συμφωνείτε με αυτό το συλλογισμό? Ναι, βέβαια. Είναι σωστός ο συλλογισμός. Οι εξουσίες στα διάφορα επίπεδά τους αλληλοσυνδέονται. Δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο διακυβέρνησης το οποίο να μην αλληλοσυνδέεται και να εξαρτάται από τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω ευχαριστώντας και συγχαίροντας το Φόρουμ των Δελφών για την έκτη μέσα σε δυσκολίες πανδημίας, μάλιστα, επιτυχή
επιτυχή ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του. Και επίσης να πω δύο λόγια σχετικά με το ότι αναφερθήκατε στο ότι δύο φορές το πολιτικό σύστημα μου έκανε την τιμή να μου εμπιστευθεί ως υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εκείνο το οποίο πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι χρήσιμος είναι το ότι το πολιτικό επίσης σύστημα σε όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας μου εμπιστεύτηκε να συμμετέχω στις διάφορες προσπάθειες μεταρρύθμισης του κράτους, ιδιαιτέρως της τοπικής αυτοδιοίκησης, και πράγμα το οποίο όχι μόνο μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι χρήσιμος, αλλά με εμπλούτησε και τον τρόπο σκέψης μου και την διδασκαλία μου. Επειδή ο χρόνος όμως τρέχει, θα μου επιτρέψετε να μπω στο κύριο ζήτημα το οποίο μου ζητήσατε να αναλύσω και να ξεκινήσω από το ότι όπως σήμερα εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία, πρέπει να θυμηθούμε ότι το ζήτημα της Ελλάδας από τότε που πήραμε τα όπλα κατά του Οθωμανικού ζυγού δεν ήταν το ζήτημα, δεν ήταν το πώς θα αναπτύξουμε μία τοπική ή μία κεντρική διακυβέρνηση, αλλά το πώς θα δημιουργήσουμε κράτος ενσωματώνοντας πληθυσμούς οι οποίοι ενδεχομένως λόγω των πολλαπλών κατακτήσεων είχαν ζήσει τελείως αυτόνομα μεταξύ τους. Και συγχρόνως πώς για να δημιουργήσουμε κράτος θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε τον κοτσαμπασισμό. Αυτά τα δύο ζητούμενα οδηγούσαν στην ανάγκη δημιουργίας κεντρικού κράτους. Και αυτή η ανάγκη κράτησε τουλάχιστον 100 χρόνια. Ξεκινάει από το 1821 και την πρώτη οργάνωση της πολιτείας και λίγο πολύ ολοκληρώνεται με το νόμο Δέλτα Νιζήτα του 1912 του Ελευθερίου Βενιζέλου και την ενσωμάτωση πληθυσμών το 1922. Μετά το 1922 παραμένει μόνο η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, η οποία γίνεται το 1947-48. Αυτή η προσπάθεια των 100 χρόνων από το 1921 μέχρι το 1922 είναι πραγματικά κάτι το αξεπέραστο για μία μικρή χώρα η οποία ξεκίνησε να δημιουργήσει κράτος επάνω σε ένα αιματοβαμμένο έδαφος. Δεν υπήρχε τίποτα όταν ήρθε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα εξ επόψεως θεσμών. Υπήρχαν μονάχα κατεστραμμένες πόλεις, χωριά, κοινωνίες και υπερηφάνεια ότι τα δώσαμε όλα αλλά τα καταφέραμε. Το ζήτημα της αυτοδιοίκησης απέκτησε στην Ελλάδα μεγαλύτερη αξία αλλά με πολιτικούς όρους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως λόγω του εμφυλίου πολέμου η αριστερά εν της πράγμαση αλλά και νομικά αποκλείστηκε της εξουσίας και εννοώ της κεντρικής εξουσίας. Δημιουργήθηκαν όμως τρόποι ύπαρξης και συνύπαρξης μεταξύ όλων των πολιτικών δυναμέων και των νικητών και των ηττημένων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ήταν ανεκτές οι συμμαχίες, η ανάπτυξη σχημάτων, στο όνομα πάντοτε της ιδέας ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς διακυβέρνηση, είναι και κάτι παραπάνω. Είναι κοινωνία. Και εκεί η κοινωνία πρέπει να αφαιθεί να λειτουργήσει πέραν των τοπικών επιλογών του πολιτικού συστήματος. Αυτό δημιούργησε ένα ανταγωνισμό ανάμεσα σε πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους και έναν αλυτρωτισμό εξ επόψεως της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζήτημα το οποίο
κατέληξε τελικά στη, μετά την πτώση της δικτατορίας στις μεταρρυθμίσεις του 1981-1985 κυρίως, όπως αυτές μετά ολοκληρώθηκαν και με την δημιουργία της αιρετής περιφέρειας στα διάφορα στάδια μέσα στα οποία επετεύχθη. Με αυτές όμως τις μεταρρυθμίσεις πιστεύω ότι λίγο πολύ τελείωσε και η πολιτική αντίληψη της αυτοδιοίκησης. Θα μου πείτε, ποτέ δεν τελειώνει η πολιτική αντίληψη. Όλα είναι πολιτική. Και σωστό είναι αυτό. Όμως, φτάσαμε στο σημείο όπου πλέον όρημα με όρους πολιτικούς, μπορούμε επιτέλους να δούμε το ζήτημα της διακυβέρνησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο με όρους τεχνοκρατικούς. Τελικώς, ποιος μπορεί να κάνει τι. Και αυτό μας το απέδειξε η πρόσφατη πανδημία. Ένας από τους λόγους που εμείς πετύχαμε και που οι Ιταλοί είχαν πρόβλημα ήταν διότι στην Ιταλία το θεσμικό πλαίσιο και η κουλτούρα η τοπική δεν επέτρεψε εγκαίρως στο κεντρικό κράτος να παρέμβει στο ζήτημα κεντρικά, παρενέβη τελικά κεντρικά και έδωσε τις λύσεις, αλλά στο μεταξύ πολλά ήταν τα φέρετρα τα οποία κυκλοφόρησαν μπροστά στις τηλεοράσεις. Στην Ελλάδα απεδείχθη ότι στην πανδημία όλοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί, όμως κατήσχησε το κεντρικό κράτος, ο επιτελικός του ρόλος, ο συντονιστικός του ρόλος, και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε στο να ανταπεξέλθουμε, και βεβαίως δεν τελειώσαμε ακόμα, αλλά έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει μια επιτυχή μάχη. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι πώς με την πρωτοβουλία που παίρνει ο κύριος Υπουργός και την ανταπόκριση που πρέπει να αποδώσουν όλες οι περιφέρειες και οι Δήμοι, πώς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε εκ νέου το κράτος μας με βάση την αλήθεια, όχι με βάση ιδεολογήματα του παρελθόντος. Θα μου πείτε, τα ιδεολογήματα πεθαίνουν. Όχι. Θα λάβουμε υπόψη τα ιδεολογήματα του σήμερα και του αύριο. Και θα κατανείμουμε τις αρμοδιότητες με τρόπο ορθολογικό ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης του κράτους, ώστε καθένας να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Φλογαίτη. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και βεβαίως η ιστορική αναδρομή, αλλά ταυτοχρόνως, κύριε Υπουργέ, αυτή η επισήμανση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια ήταν ένα εργαλείο εξισορρόπησης των κεντρικών πολιτικών παθών. Και από ένα σημείο και μετά εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό όπου επισήλθε περισσότερο η τεχνοκρατική αντίληψη παρά έτσι, οποιοδήποτε άλλου τύπου πολιτικά deal. Ένα σχόλιο επ' αυτού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κ. Φλογαίτης ορθοτόμησε, θα έλεγα, την όλη συζήτησή μας σήμερα. Και γι' αυτό λίγο ξαναπιάνω αυτό που είπα από την αρχή. Δηλαδή τι. Το κρίσιμο τώρα που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση η οποία μπορεί στο τέλος να είναι και αέναη ως προς το ποιος κάνει τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα ως τοπικές υποθέσεις και ποιες είναι οι τοπικές υποθέσεις και ποιες είναι οι υποθέσεις του κράτους. Πολλοί θα επιχειρηματολογήσουν ότι πια στη σύγχρονη εποχή η έννοια της τοπικής υποθέσεως λίγο ρευστοποιείται, καθώς όλα μπορεί να είναι κεντρικά και όλα μπορεί να είναι τοπικά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χαθούμε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, σε μια ας το πω θεωρητική συζήτηση, η οποία μπορεί να έχει και ιδεολογικού τύπου χαρακτηριστικά, όπου κάποιοι θα είναι ιδεολογικά υπέρ της αποκέντρωσης και κάποιοι θα είναι ιδεολογικά υπέρ της συγκέντρωσης και θα χαθούμε σε αυτή την κουβέντα. Τι είναι αυτό που έχουμε να κάνουμε? Εγώ θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα μας το πείτε σύντομα μόνο, γιατί έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι η κρίσιμη συζήτηση, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φλογαίτη, η κρίσιμη συζήτηση στην πραγματικότητα είναι μια συζήτηση βελτιστοποίησης της επάρκειας
και της λειτουργίας των διοικητικών μηχανισμών, των αυτοδιοικητικών μηχανισμών που μέχρι τώρα, των σχέσεων των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας της διοικήσεως, προκειμένου να παράγεται το καλύτερο διοικητικό αποτέλεσμα. Έχετε στα χέρια σας το τελευταίο διάστημα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ιδεολογικές προσεγγίσεις κόντεψε να τσακίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Και αυτό λέγεται εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα και οι συνέπειές του κόντεψε να τσακίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Έρχεται ρύθμιση, Υπουργέ, το επόμενο διάστημα. Καταργούμε την απλή αναλογική. Επαναφέρουμε, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ ισορροπημένο σύστημα το οποίο διασφαλίζει από τη μια μεριά την αναλογική εκπροσώπηση, αλλά ομοίως διασφαλίζει και την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Όμως, δείτε και ρωτήστε τους ποια ήταν η εμπειρία από αυτό το σύστημα. Πόσο χρειάστηκε να παρέμβουμε και χρειάζεται να παρεμβαίνουμε ακόμα στο επίπεδο πια ποιων αρμοδιοτήτων. Των αρμοδιοτήτων των συμβουλίων Μάλιστα. που δεν έχουν πλειοψηφίες και των οικονομικών επιτροπών ή των επιτροπών ποιότητας ζωής, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τι, το διοικητικό προϊόν, το διοικητικό αποτέλεσμα, που δεν είναι για τους περιφερειάρχες ή για τους δημάρχους, για τους πολίτες είναι. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, ένα καταληκτικό σχόλιο. Σύντομο, μόνο στο λεπτό, αν μπορείτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε από όλη την Ευρώπη. Προφανώς, επειδή ανεφέρθηκε ο Καποδίστριας, ήταν εκείνος που μεταρρύθμισε την Ελβετία και μέσα από την αποκέντρωση της Ελβετίας σήμερα έχει θριαβεύσει. Πρέπει να γίνουν τομές. Και είναι ευκαιρία τώρα για τη χώρα, μετά από την πανδημία και την επανέναρξη της κανονικότητας, να γίνουν και αυτές οι τομές. Εμείς θα βοηθήσουμε προφανώς προς την κατεύθυνση όλης της εμπειρίας που έχουμε και αυτήν την οποία είπε ο Υπουργός. Είναι πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο που έρχεται για την κανονικότητα της λειτουργίας των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών συμβουλίων, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά να κάνουμε μπροστά μας, γιατί ένας είναι ο στόχος. Ο πολίτης και η χώρα να πάει μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Φαρμάκη, και από εσάς μια κουβέντα. Εγώ να σταθώ στο γεγονός ότι όταν συζητάμε για ένα πρόβλημα, και ξεκάθαρα αυτό το, για το οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός αναφορικά με την κυβερνησιμότητα για τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν άμεσα για την επίλυση αυτού του θέματος, νομίζω είναι το μείζον, γιατί πέρα και πάνω από κάθε τι, η κυβερνησιμότητα είναι αυτή η οποία θα εγγυάται και την αποτελεσματικότητα του θεσμού. Αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση, νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, για την εμπέδωση αυτού που λέμε περιφερειακή διακυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα, να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες, στην υπόλοιπη Ευρώπη, να δούμε ότι περίπου 95.000 εδαφικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, τρόπον την τι κάνουνε, έχουν αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με χωροταξία, με μεταφορές, με εκπαίδευση, με υγεία, με ένα σωρό πράγματα που εμείς ακόμα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε κάθε περίπτωση, περίπου το 75% της των ευρωπαϊκών κανονιστικών πράξεων εφαρμόζονται από αυτές τις αρχές. Άρα μπορείτε να αντιληφθείτε τον άρρηκτο δεσμό τον οποίο έχει αυτό που λέμε η εκεί βιωνόμενη έτσι, περιφερειακή αυτοδιοίκηση με αυτό που πρέπει εμείς να κυνηγήσουμε ως πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορίδη, κύριε Πατούλη, κύριε Φαρμά, κύριε Φλογαίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε αυτό και θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουν και οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ, έτσι ώστε να δούμε πιο καθαρά αυτή τη φορά προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής περιφερειακής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολούθησαν εξ αποστάσεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα.